Αυτό το Σάββατο το Ηνωμένο Βασίλειο θα παρακολουθήσει την στέψη του βασιλιά Καρόλου του Τρίτου και της βασιλικής συζύγου του Καμίλα. Πρόκειται για την πρώτη στέψη μετά από 70 χρόνια. Για τις επόμενες τρεις ημέρες στη χώρα θα επικρατεί εορταστικό κλίμα καθώς θα διεξαχθούν δεξιώσεις και μεγάλες δημόσιες εκδηλώσεις. Αλλά υπάρχει ένα ερώτημα που απασχολεί πολλούς. Ποιο θα είναι το κόστος και ποιος θα πληρώσει γι' αυτό? Η απάντηση λοιπόν είναι απλή. Είναι περίπλοκο. Όπως συνέβαινε με άλλα παρόμοια γεγονότα, το τελικό κόστος θα το μάθουμε μετά από αρκετά χρόνια. Ωστόσο, οι διοργανωτές της τελετής εκτιμούν ότι η στέψη θα κοστίσει περίπου 113 εκατομμύρια ευρώ και επειδή είναι δημόσια δαπάνη, οι φορολογούμενοι θα πληρώσουν το λογαριασμό. Το 1953, η στέψη της Βασίλισσας Ελισάβετ κόστισε 1,5 εκατομμύριο λίρες, δηλαδή περίπου 56 εκατομμύρια ευρώ με τα σημερινά δεδομένα. Το υψηλότερο κόστος για τη στέψη του βασιλιά Καρόλου έχει να κάνει με την ασφάλεια και ειδικά με την αποτροπή ενός πιθανού τρομοκρατικού χτυπήματος. Ένα ζήτημα που δεν ήταν και τόσο σημαντικό τη δεκαετία του 1950. Αλλά όσο το Ηνωμένο Βασίλειο υποφέρει από την ακρίβεια στα τρόφιμα και τις τιμές στην ενέργεια, οι χρηστομέσων κοινωνικής δικτύωσης επικρίνουν τη βασιλική οικογένεια για τη διοργάνωση της πολυτελείους εκδήλωσης. Το στέμα, εξήγησε ο βασιλιάς Κάρολος, συμμερίζεται αυτές τις απόψεις, γι' αυτό και αποφάσισε να μην το παρακάνει με τους εορτασμούς. Η τελετή θα είναι πιο μικρή σε σχέση με τη μητέρα του, θα διαρκέσει 90 λεπτά και όχι 3 ώρες, όπως διήρκησε εκείνη της βασίλισσας Ελισάβετ. Επίσης, ο βασιλιάς Κάρολος προσκάλεσε λιγότερα άτομα. Περίπου 2.200 καλεσμένοι από διάφορες χώρες θα δώσουν το παρόν. Ο αριθμός είναι πολύ μικρότερος σε σχέση με τους 8.200 που προσκάλεσε η βασίλισσα Ελισάβετ το 1953. Επιπλέον, ο βασιλιάς Κάρολος θα φορέσει στρατιωτική ενδυμασία και όχι ένα πολύ ακριβό ένδυμα. Αλλά για μερικούς αυτό δεν είναι αρκετό. Ο Γκρέαμ Σμιθ, επικεφαλής μιας αντιβασιλικής ομάδας, χαρακτήρισε την στέψη μια πανάκριβη παντομήμα και εκτιμά ότι θα κοστίσει τουλάχιστον 200 εκατομμύρια ευρώ. Για τους βασιλόφρονες, η στέψη αξίζει τα λεφτά της. Όπως λένε, η μετάδοση της τελετής από την τηλεόραση θα φέρει έσοδα που θα καλύψουν το κόστος, ενώ οι τουρίστες που θα έρθουν από κάθε γωνιά του πλανήτη θα ενισχύσουν επίσης την οικονομία της χώρας. Σύμφωνα με τη συμβουλευτική εταιρεία Brand Finance, μόνο ο γάμος του πρίγκιπα Βίλιαμ με την Kate έφερε σχεδόν 2 δισεκατομμύρια ευρώ στα ταμεία της Βρετανικής οικονομίας. In 2018 alone.